παιδιά. Ήταν σκύλο εδώ. Καλησπέρα, παιδιά. Ήταν σκύλο εδώ και σήμερα παίζουμε με τον. Μαζί με τον Captain Killer GR. Δηλαδή, φτάνουμε 10K, 15K που ήμουν πια 25 είμαι τώρα. Πραγματικά θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ και να ξέρω ότι το εκτιμώ πραγματικά. Πριν πάμε στο βίντεο, η ώρα είναι 3 το πρωί και τραβάω για να σα πω πραγματικά thank you για τα 40K subs. Ρε φίλε, κάνω τον ήρωα πραγματικότητα. Θα πω να ευχαριστώ γιατί τη στιγμή που τραβά το βίντεο, μόλις φτάσαμε 79.000 subs και είμαστε τόσο κοντά στα 80.000 και μετά τόσο κοντά στα 100. Έξι χρόνια. Και θα πάρω την πλακέτα, μπρο. 100.000 στο YouTube. Στο YouTube 100.000. Που το ήθελα από όταν ήμουν 8 μαλάκα. 10. Ανέγεια μου. Μαλάκα. Δεν ξέρω γιατί έχω συγκινηθεί τόσο. Ναι, πραγματικά το. Ήταν όνειρο. Ο μικρός. Το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Μπορεί να ρωτάτε πάρα πολύ ποιο ήταν αυτό. Λοιπόν, επιτέλους, μετά από 7 χρόνια που προσπαθώ, 6, δεν θυμάμαι καν πόσο, ήρθα αυτό εδώ σπίτι μου. Πριν το ανοίξουμε όμως, θα ήθελα να πω ότι αυτό το βίντεο θα είναι ένα ξεχωριστό βίντεο, δεν θα είναι σαν όλα τα άλλα. Γι' αυτό πες να πάρει και καθόλου προβολές, αλλά δεν πειράζει, δεν μας νοιάζει. Όσοι είστε εδώ και το βλέπετε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είναι ένα βίντεο που θα μιλάω για μένα. Πριν με ρωτάτε ποιος είσαι εσύ, τι κάνεις κτλ. Γιατί δεν ξέρετε για μένα, δεν μιλάω ποτέ για τον εαυτό μου. Απλά κάνω τα βίντεο που κάνω με θεματολογία κτλ. Οπότε σήμερα είπα να αφιερώσω αυτό το βίντεο και unboxing μαζί με την πλακέτα και να σας πω λίγα πράγματα για μένα για να μάθετε καλύτερα. Οπότε ναι, πάμε κατευθείαν στην πλακέτα και μετά θα μιλήσουμε για μένα και τα πάντα. Μπορεί να μου βγει η πίστη λίγο με το ένα χέρι, αλλά εντάξει, εδώ το έκοψα ήδη λιγάκι γιατί έλεγε κάποιες πληροφορίες μου εδώ και το γάμισε λίγο. Οπότε δεν πειράζει. Πάμε και από εδώ. Το ζελοτέιπ, έλα. Έλα. Το τραπέζι είναι λίγο χάλια, δεν πειράζει. Μόλις γύρισα μαλλιές από διακοπές, συγχωρέσαμε. Να σου πω, περιμένετε λίγο να το κάνω. Επιστρέψαμε, πρέπει να το κόψω από κάτω, δεν πειράζει. Εδώ αυτό το πόρε. Γαμάτα. Έχουμε και καρτούλα από τον Ρίκ. Εδώ είμαστε. Σαν 100.000 subscribers. Just how far have you come? Έλα ρε. Ναι. Μάγκες μου, δεν ξέρω αγγλικά. Εδώ πέρα, το ωραίο το χαρτάκι το διάβο. Μαλάκα, τι τέλειο. Τι τέλειο, Θεέ μου, κάτσε πλέκα. Τι λέει. Voice crack, συγγνώμη, αλλά συγκινήθηκα, μαλάκα. Είναι περίμενε, πώς το ανοίγουμε αυτό. Θα φύγει. Μπορείτε να με δείτε, έλα ρε. Περίμενε. Μαλάκα, τι λες. Τι λέει, ναι, φαίνεται το κοσάρκο, μαλάκα. Πώς το κρατάω έτσι το κινητό τώρα που το σκέφτομαι. Τι τέλειο όμως, Θεέ μου. Presented το σκιουράκης. Σωστά το γράψω ευτυχώς. For passing 100, πώς το λέω έτσι, 1000 subscribers YouTube. Μαλάκα, τι. Είναι τόσο υπέρο. Τι είναι αυτό εδώ. Ποιος το άφησε αυτό εδώ. Τι λες! Μπρο, είναι απλά υπέροχο, δες. Μπορείτε να δείτε εδώ πέρα ότι έχω στερεώσει το κινητό σε αυτή εδώ τη μαλακία, σαν παντέντο για να τραβάω όλα. Πω. Μπρο, απλά είναι υπέροχο. Φαίνεται πως το έχω στερεώσει το κινητό εδώ για να τραβάω όλα. Είναι υπέροχο. Κάτσε να το αφήσουμε λίγο στην άκρη για να σας πω τελικά για μένα. Λοιπόν, για να με μάθετε καλύτερα, είμαι ο Ιάκος, είμαι 16 χρονών και αυτή τη στιγμή θα πάω Δευτέρα Λυκείου. Το χόμπι μου και το όνειρό μου από πάντα ήταν να γίνω γνωστός και να είναι η δουλειά μου, να είμαι content creator. Αυτό ακριβώς που κάνω τώρα και σιγά σιγά φτάνουμε στο επίπεδο που θα ήθελα πάντα. Καταφέραμε να πάμε 100.000, τώρα πες να είμαστε 120.000 στο YouTube, 254K στο TikTok και επίσης 35K στο Insta, που πηγαίνετε όντως κάντε μια follow. Γιατί όταν βλέπετε αυτό το βίντεο μάλλον θα έχουν σκάσει επικές φόντο με την πλάκια, οπότε πηγαίνετε δείτε τις. Αλλά ναι, πολλοί νομίζουν ότι το YouTube τώρα το έχεις απρόσφατα κτλ, αλλά το κανάλι είναι τόσα χρόνια. Έχω βίντεο από το 2010 που προσπαθώ να γίνω YouTuber και καλά και είναι ακόμα public. Περισσότερα τα έχω κάνει ιδιωτικά για να μην φαίνεται τι έκανα μικρός. Αλλά μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, έκανα κάθε μέρα lives όταν ήμουν 10-12 κάπου εκεί
και προσπαθούσα να ανέβω κάθε μέρα. Δεν άρχισα τώρα, απλά τώρα έτυχε να γίνει αυτό το μπαμ και καλά και γίνω λίγο γνωστός. Αλλά ναι, ποτέ δεν το παράτησα το όνειρο. Από μικρός ήθελα και επιτέλους γίνεται όντως πραγματικότητα. Είναι τρελό. Υπάρχουν άτομα που μπορεί να με θυμούνται από μικρό και να με έχουν ακόμα σάμπα, αν πηγαίνετε κάτω στα comments και πείτε. Αλλά άτομα που όταν άρχισα Insta και είχα αυτό το page κιουράκι memes, πολύ άλλες εποχές. Άλλοι θα έχετε έρθει από το TikTok σίγουρα, από τα shorts του YouTube που έχουν βοηθήσει αρκετά. Αλλά ναι, προσπαθούσα τόσα χρόνια για αυτό το πράγμα και επιτέλους πηγαίνει κάπου αυτό. Επιτέλους κατάφερα να μάθω πώς να ανέβω. Θα χρησιμοποιήσω τον αλγόριθμο για να ανέβω. Μα θέλετε, μπορώ να κάνω και βίντεο γι' αυτό, γιατί πολλοί μου ζητάτε το πώς μπορείς να ανέβεις στο YouTube, πώς μπορείς να κάνεις τα shorts σου να πάνε viral κτλ. Οπότε, άμα θέλετε να κάνω ένα τέτοιο βίντεο για να σας βοηθήσω κιόλας, μπορείτε να μου πείτε στα comments, θα το κάνω ευχαρίστως για να βοηθήσω. Αυτό το όνειρο το έχω πει σε πάρα πολλούς και πολλοί δεν πιστεύουν σε αυτό. Ακόμα κι εγώ, κάποια στιγμή μπορεί να τελειώσει, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά προσπαθήσω να το συνεχίσω. Έχω supportive γονείς, να σου πω την αλήθεια, που με βοηθάνε, που έχουν καταλάβει ότι όντως αυτό πάει κάπου και με υποστηρίζουν. Η μάνα μου υπέροχη εδώ πέρα. Ο πατέρας μου δεν έχω φωτό μαζί του, αλλά βλέπει αυτό το βίντεο. Οπότε, πατέρα, ήρθε επιτέλους η πλακέτα που λέγαμε τόσο καιρό. Ήρθε η πλακέτα, δες εδώ το γιο σου από την κάμερα. Επίσης, να μην ξεχάσω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στα άτομα που είναι δίπλα μου τόσα χρόνια και με υποστηρίζουν. Ακόμα και στα άτομα που με κράζαν γι' αυτό και μου λέγανε ότι δεν θα πετύχεις. Καλά, δεν έχω πετύχει, αλλά ότι δεν θα πετύχεις ποτέ τίποτα κτλ. Μου δώσατε ένα παραπάνω motivation να προσπαθήσω. Και όντως επιτέλους ήρθε η μαλακή πλακέτα, ρε φίλε. Επίσης, το πιο μεγάλο ευχαριστώ θα ήθελα να το πω στον αγαπημένο μου φίλο και αγάπη της ζωής μου, το Στίξ. Γιατί ήταν το άτομο που του έλεγα τα προβλήματά μου, του έλεγα τόσα χρόνια ότι προσπαθώ, δεν γίνει πουθενά. Και μου δώσε tips, μου έλεγε όλη ώρα τι να κάνω, τι να μην κάνω, τι μπορώ να σβήσω, τι μπορώ να βάλω. Με βοηθούσε πάρα πολύ. Είναι το μόνο άτομο που παίζει όντως να πείσετε σε μένα. Τότε Στίξ, αγαπώ. Αλλά ναι, πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Το βίντεο αυτό δεν ξέρω πόσο θα βγει. Είναι απλά ένα ευχαριστώ για όλα. Μπορείτε να μου πείτε κάτω στα comments τι άλλο θα θέλετε να δείτε από μένα. Προσπαθήσω να τα κάνω. Και θα το πω γιατί το λένε όλοι. Αυτή είναι μόνο η αρχή. Από μένα, να έχετε μια υπέροχη μέρα και σας ευχαριστώ για όλα. Bye. Γιανούμπα, πες το γάτι λίγο. Το γάτι!